Απίστευτη είναι η ταλαιπωρία οδηγών που κατευθύνονται προς Προφήτη Ηλία μέσω του οικισμού Τσαγκαράκη Μετόχη εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των εργασιών στον επαρχιακό δρόμο, όπου σημειώθηκαν κατολιστήσεις τεράστιων βράχων ανήμερα του ισχυρού σεισμού των 6 Ρίχτερ πριν 18 μήνες, με οδηγούς να έχουν άγιο. Ευτυχώς που δεν θρυνήσαμε και θύματα. Ευτυχώς. Και θεωρούμε τώρα ότι πρέπει να γίνει άμεσα να ολοκληρωθεί ο δρόμος για να μην θυμίσουμε θύματα στον άλλο δρόμο, ο οποίος είναι και αυτός πάρα πολύ επικίνδυνος. Έτσι είναι απαράδεκτο που δεν έχει φτιαχτεί ακόμα και ειδικά για τον Προφήτη Ηλία. Ένα μεγάλο χωριό κεφαλοχώρι με αυτό. Και εγώ προσωπικά πάω, δεν έχω δικό μου αμάξι, πάω με το λεωφορείο στο και τρέμω. Δηλαδή συναντιόνται δύο αμάξια στο δρόμο και δεν μπορούν να περάσουν το ένα από το άλλο. Το Τσακαράκι με το όχι. Ναι, ο δρόμος αυτός που πάει από εδώ για Τσακαράκι που πάμε. Δεν πάμε από αλλού, αφού δεν επιτρέπεται από αλλού να πάμε. Είναι απαράδεκτο. Ο δρόμος είναι πολύ κακός, στροφές, στενός. Δεν βάζει τα αμάξια τα μεγάλα, ότι έχει μεγάλο αμάξι. Ναι. Δεν μπορεί να περάσει. Να προχωρήσουν τα έργα, να τελειώνουμε. Επικίνδυνος. Πολύ σοβαρά είναι. Δηλαδή ένας ακάτεχος λίγο τελείωσε. Δεν μπορεί να περάσει. Λοιπόν, ο δρόμος ήταν για ένα μήνα και ήταν 1,5 χρόνο. Κατάλαβες. Κλειστός 1,5 χρόνο. Και έκανε τουλάχιστον ακόμη 5 μήνες. Λόγω της ανάγκης τροποποίησης της σχετικής μελέτης και των δυσκολιών που αντιμετώπισε ο εργολάβος στο γυψώδες πέτρωμα, υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις του έργου αντιμετώπισης των κατολιστικών φαινομένων, όπως παραδέχεται ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου. Καθώς εκτελούνταν τα έργα, γιατί πράγματι το έργο έχει καθυστερήσει, καθώς εκτελούνταν τα έργα, ο εργολάβος στο συγκεκριμένο σημείο, στο επίμαχο σημείο όπου γινόταν οι εργασίες, δυστυχώς εντόπισε ευρήματα τα οποία δεν είχαν προϋπολογιστεί. 3-4 αγγύρια ανά ημέρα. Δυστυχώς όμως, λόγω του εδάφους που είναι γυψώδες, κάναμε ένα αγγύριο ανά 4-5 μέρες, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια χρονοτριβή. Το έργο θα καθυστερήσει πάρα πολύ, γιατί είχε κάποια προβλήματα λόγω κάποιων σπηλαίων που είχαν βρει και κάποια ρήγματα μέσα στα βράχια. Και πάλι και αυτή η μελέτη δεύτερη που είχαν κάνει πάλι είχε προβλήματα. Αλλά λοιπόν θα είναι πάλι τροποποίηση. Πάλι τροποποίηση τελευταία, λοιπόν, με πιέσεις φορέων που πήγαμε στην περιφέρεια δύο φορές, με μεγάλες πιέσεις, γιατί είχαμε προβλήματα και με τον άλλο δρόμο. Άμεσα πιάνουν δουλειά και ενερίτες, προκειμένου να τρέξουν σχετικές εργασίες, με το επίμαχο σημείο να εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο, ενώ την ίδια ώρα τα ατυχήματα συνεχίζονται στην εναλλακτική διαδρομή μέσω του οικισμού Τσαγκαράκη Μετόχη. Έπρεπε να μας τον έχουν φτιάξει τον δρόμο. Δεν δικαιολογάται την κατάσταση αυτή. Διότι αν έχουμε, μέχρι την ώρα έχουμε τρακαρίσματα μόνο. Ατυχήματα δεν έχουμε. Κάποια μέρα δεν έχουμε και σοβαρό ατύχημα. Και είναι αμαρτία. Εχθές ήρθα, μένω Λάρισα και αυτό συζητούσαμε προηγούμενα. Λέω, ακόμα να φτιαχτεί ο δρόμος. Είναι δυνατόν, λέω, 17 μήνες από το σεισμό. Υπάρχει η πίεση όλων μας προς τον εργολάβο και τον μελετητή που επιβλέπει το έργο και ευελπιστούμε σε 2 μήνες από τώρα, μετά το Πάσχα, λέει ο εργολάβος, ότι θα είμαστε σε θέση να δώσουμε το ένα ρεύμα σε κυκλοφορία,